ένα παραμύθι τρελής αγάπης σε ρυθμούς jazz. Μια σουρεαλιστική μορφή της πραγματικότητας σε ένα κόσμο που ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, την πραγματικότητα και τη φαντασία. Η ομάδα Μικρή Σκηνή παρουσιάζει τη δουλειά της στο Θέατρο της Άνοιξης και μας συστήνεται. Να έρχεται, κυρίες και κύριοι! Θέλω καθαρό παιχνίδι, ε! Ισαρία! Έλα! Χόρευε! Είναι εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν, τον Αφρό των Ημερών, και στη δική μας την εκδοχή έχουμε πάρει την κεντρική ιδέα της ιστορίας αγάπης του Κόλιν και της Χλόης και την έχουμε βάλει μέσα στον κόσμο του τσίρκου. Με λίγα λόγια, είναι μια ομάδα τσιρκολάνων οι οποίοι αποφασίζουν να ανεβάσουν για το καινούργιο τους θέαμα μια ιστορία που αφορά τον έρωτα και τη μουσική, σκηνοβατώντας μεταξύ τραγικού και κωμικού. Με τη θλίψη και τη χαρά που μπορεί να κουβαλάει ένα τσίρκο, έχουμε βάλει αυτή την ιστορία, προσπαθώντας να δώσουμε αυτά τα άκρα. Η προσμονή είναι ένα πρελούδιο σε τόνο μινόρ. Γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Έτσι είναι ο έρωτας. Έτσι, σίγουρα όχι. Είμαι ευτυχισμένος και απελπισμένος μαζί. Θα ήθελα να βρεθούμε σε ένα λιβάδι, με ένα ελαφρά τηγανισμένο χορτάρι. Επειδή στο μυθιστόρημα το ποντίκι είναι πρωταγωνιστής, για να το κάνουμε πρωταγωνιστή και στη δική μας την παράσταση, ονομάσαμε το παραμύθι μας Squeak, από τον ήχο που κάνει το ποντίκι όταν μιλάει, γελάει, πεθαίνει. Squeak! Μίλα μου! Δεν ξέρω να μιλάω και πολύ ωραία! Είπες κάτι! Όχι! Κρυώνεις! Το δικό μας το παραμύθι μπορεί να ξεκινάει με μια ωραία αρχή και ένα όχι και τόσο καλό τέλος, αλλά προσπαθήσαμε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν όλα αρχίσουν και γίνονται άσχημα, να δώσουμε στο τέλος μια νότα ίσως λίγο πιο αισιόδοξη. Γιατί ούτως ή άλλως τα ίδια τα πράγματα ανατρέπονται στη ζωή. Το τι είναι καλό, τι κακό, τι αίσιο, τι όχι. Αυτά αλλάζουν συνέχεια. Φιλοδοξούμε να κάνουμε μια παράσταση που να είναι δυνατή και ερμηνεύσιμη στον καθένα ξεχωριστά. Τα δαχτυλοκιλουργικά κόλπα χρειάζεται εξάσκηση. Καθημερινή τριβή με το αντικείμενό σου. Να το παρατηρείς σχεδόν ιδεολογουλεπτικά. Το θέατρο σε απορροφάει πολλές ώρες. Και προσπαθώντας μέσα από αυτό, προσπαθούμε και να ζούμε. Και δεν τα διαχωρίζουμε. Φλαβαίνει φωτιά! Λαμβάνει η έκρηξη, το χρήμα! Η καρδιά μου είναι γεμάτη από όλα αυτά! Τότε είσαι συνταγή, είναι έτοιμη! Το μόνο που χρειάζεται είναι να τη σβήσουμε με λίγο κόκκινο κρασί!